Ξεκινήσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας, τα βδελίγματα ενώπιον του Θεού. Την περασμένη φορά διαβάσαμε για το βδέλιγμα που λέγεται «Είδωλα, ειδωλόθητα και χρυσάφι ασήμι και αξίας πράγματα επάνω στα είδωλα». Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ασχοληθούμε με την θυσία με μόμο και με, αν έχουμε χρόνο, και με τα βδελίγματα των εθνών. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 190. Είναι από το βιβλίο Δευτερονόμιον, Ιώτα Ζήτα, ένα κεφάλαιο, ένα εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 190, Ιώτα Ζήτα, 17 κεφάλαιο, από το βιβλίο Δευτερονόμιο, Ιώτα Ζήτα 1. «Δε θέλεις θυσιάσει εις Κύριον τον Θεό σου βουν ή πρόβατον, έχων μόμων, ιονδήποτε ελάττωμα, διότι είναι ευδέλιγμα εις Κύριον των Θεών σου». Να πάμε και στη σελίδα 842 από το βιβλίο Μαλαχίας και να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Μαλαχίας και από το 12 εδάφιο, στη σελίδα 842. «Σεις όμως ευεβηλώσατε, αυτό λέγοντες, η τράπεζα του Κυρίου είναι μεμιασμένη και τα επιτιθέμενα επ' αυτήν, το φαγητόν αυτής αξιοκαταφρόνητον. Σεις είπετε έτη, ιδού οποία ενόχλησης και καταφρονήσατε αυτήν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και φέρατε το ηρπαγμένον και το χολόν και το άρρωστον, ναι τι αυτήν προσφοράν εφέρετε. Ήθελον δεχθεί αυτήν εκ της χειρός σας, λέγει Κύριος. Όθεν επικατάρατος ο απατεών, ως της έχει εν το ποιμνίο αυτού άρσεν και κάμνει ευχήν και θυσιάζειν εις τον Κύριον πράγμα διεφθαρμένον, διότι εγώ είμαι βασιλεύς μέγας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερόν εν της έθνεση». Είναι λοιπόν η προσφορά με μόμο στον Κύριο, τουλάχιστον στην Παλαιά Διαθήκη η προσφορά ήταν και η θυσία σε ζώα, ήταν πρόβατα, κατσίκια, βόδια, και ο Θεός ήθελε τα καλύτερα να προσφέρουμε, και η χαλασμένη καρδιά των ανθρώπων, χωρίς να διστάζει, πρόσφερε τα άρρωστα, τα χολά, τα έτοιμα να ψοφήσουν, αν και μέσα στο κοπάδι τους είχαν ό,τι το καλύτερο. Είχαν καλά πρόβατα, καλά κατσίκια και καλά βόδια και προτιμούσαν να θυσιάσουν αυτά που τα ψόφαγαν στον Θεό αντί να θυσιάσουν τα καλύτερα όπως ήθελε ο Θεός. Αυτή λοιπόν την πονηρά καρδία απιστίας ο Θεός την παρακολουθεί και την βλέπει σαν βδέλυγμα ενώπιον Του. Αυτά βέβαια ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη τώρα μας ενδιαφέρει τι βλέπει ο Θεός βδέλυγμα που έχει σχέση με αυτή την προσφορά και τη θυσία της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα οι προσφορές μας και οι θυσίες μας στο Θεό είναι θυσίες ανέμακτες, δεν θυσιάζουμε ζώα, αλλά είναι θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστοση των Θεών, που είναι η λογική μας λατρεία. Ό,τι λοιπόν προσφέρουμε με το σώμα μας, καθώς λέει η Γραφή, προσφέρετε το σώμα σας θυσία ζώσα, αγία και ευλογημένη, ό,τι προσφέρουμε στο Θεό, που στο Θεό προσφέρουμε το χρόνο μας, την ώρα μας, την προσευχή μας, τη μελέτη μας στο Λόγο του Θεού, ακόμη το έργο μας στο Λόγο του Θεού, στην Εκκλησία του Θεού, στα αδέλφια μας, στην υπηρεσία των αδελφών μας, ο Θεός θέλει να είναι από το πρωτογεννήματα και από τα καλύτερα. Δηλαδή όταν πηγαίνουμε να προσευχηθούμε στο Θεό, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς πλησιάζουμε το Θεό. Πώς πλησιάζουμε το Θεό? Πλησιάζουμε το Θεό με έλεγχο, με αμαρτία? Πρώτη προσοχή. Όταν πλησιάζουμε το Θεό πρέπει το σώμα μας να είναι άγιο, η προσφορά μας αγία, καθαρή. Και μάλιστα για να καταλάβουμε πιο καλά αυτό το θέμα έρχεται ο Θεός και λέει «Εάν δεν συγχωρήσετε εσείς εξ όλη σας της καρδίας τα πτέσματα των άλλων, δεν είναι δυνατόν να συγχωρεθούν σε εσάς τα αμαρτήματά σας από τον Πατέρα μας τον Ουράνιο».
Όταν λοιπόν πάμε να προσφέρουμε τη θυσία μας, να δοξολογήσουμε, να ευχαριστήσουμε, να παρακαλέσουμε, να οικετεύσουμε, να δεηθούμε, απαραίτητη προϋπόθεση καταρχάς είναι να είμαστε άγιοι και καθαροί, ώστε η προσφορά μας να είναι αγία ενώπιον του Θεού. Άγιοι και καθαροί, δηλαδή είναι ανάγκη να συγχωρήσει και να συγχωρεί ο Θεός όλα μας τα αμαρτήματα. Και όπως είπαμε, για να πραγματοποιηθεί τούτο και να είναι αληθινό, πρέπει πρώτα-πρώτα να συγχωρέσουμε εξ όλης της καρδίας μας τα αμαρτήματα τα δικά μας, τα αμαρτήματα που άλλοι έχουν κάνει σε μας, εξ όλης μας της καρδίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να πλησιάζουμε τον Θεό με καθαρή καρδιά, χωρίς πίκρα, χωρίς παράπονα, χωρίς κακία, χωρίς ζήλια. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει την καρδιά μας, ώστε να μπορούμε να μακροθυμούμε, να συγχωρούμε. Και αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί αν δεν αγαπήσουμε πρώτα τους εχθρούς μας, αν δεν αγαπήσουμε πρώτα αυτούς που μας βλάπτουνε, αυτούς που μας αδικούνε ή αυτούς που μας κατηγορούνε και μας κατακρίνουνε. Και για να μας βοηθήσει ο Θεός σε αυτή την προσπάθειά μας, ώστε η προσευχή μας να είναι αγία και ευάρεστος στα μάτια του Θεού, έρχεται ο Θεός και μας δίνει μια υπέροχη υπόσχεση. Όταν η καρδιά σου είναι καθαρή και έχει συγχωρήσει, μακροθυμήσει, ελεήσει και αγαπήσει, και μπορείς και προσεύχεσαι για τους εχθρούς σου και μπορείς και ευλογείς αυτούς που σε καταρώνται και μπορείς και βοηθάς και αγαθοποιείς αυτούς που σε κακοποιούν, τότε η ζωή σου θα είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Ο Θεός θα σου χρωστάει χάρη. Θα απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού, όχι μόνο, που είναι πολύ μεγάλο αυτό, τη χάρη του Χριστού που μας σώζει, αλλά θα απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού που θα είναι η ευλογία του Θεού πλούσια στη ζωή μας. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση να συγχωρούμε για να μας συγχωρεί ο Θεός στις αμαρτίες μας. Και έτσι η προσφορά μας θα είναι αγία, αλλά πρέπει να είναι και ζώσα, που σημαίνει πρέπει να είναι προσφορά Πνεύματος Αγίου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί το χριστιανό. Άρα δεν φτάνει μόνο η προσευχή η ανθρώπινη, θα προσευχηθώ με το νου, αλλά είναι απαραίτητο να προσευχόμαστε και με το Πνεύμα, το οποίο μας ζωοποιεί, και έτσι η προσφορά μας είναι και ζώσα. Αλλά πρέπει να είναι και ευάρεστος εις τον Θεό, δηλαδή πρέπει να προσευχόμεθα κατά το θέλημά Του. Όχι κατά το θέλημά μας, ούτε η δοξολογία και η ευγνωμοσύνη να είναι κατά τη γνώμη μας, αλλά είναι, να είναι κατά το θέλημα του Θεού, ούτε τα αιτήματά μας, ούτε οι προσευχές μας, ούτε οι παρακλήσεις μας, ούτε οι δεήσεις μας, ούτε οι ηκεσίες μας να είναι κατά το δικό μας θέλημα, αλλά να είναι κατά το θέλημα του Θεού. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, όταν η προσφορά μας είναι αγία, καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού, είναι ζώσα και χρησμένη με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και είναι και ευάρεστος εις τον Θεόν κατά το θέλημα του Θεού, τότε μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι έχουμε παρησία να πλησιάζουμε το Θεό. Με παρησία πλησιάζουμε το Θεό, με παρησία εισερχόμεθα εις τα Άγια δια του αίματος και δια του σώματος του Ιησού Χριστού στον ουρανό. Και όταν με παρησία προσευχόμεθα, δηλαδή κατά το θέλημα του Θεού, τότε εξεύρωμεν ότι ο Θεός μας ακούει, και όταν εξεύρωμεν ότι ο Θεός μας ακούει, τότε είμαστε βέβαιοι ότι και ο Θεός απαντάει. Που σημαίνει ότι όταν προσευχόμαστε, δεν πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μας ακούει και μας απαντάει και να φεύγουμε με την ειρήνη που δεν είναι του Θεού, αλλά είναι η ανθρώπινη ειρήνη που στηρίζεται όχι στην επίγνωση της αληθείας. Άρα δεν πρέπει να φεύγουμε με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μας ακούει, αν δεν προϋπάρχει η θυσία
με πραγματικά αγιασμό, καθαρότητα και ευαρεστή στο Θεό. Η προσευχή μας δηλαδή μπορεί να είναι ματαία, να μην φτάνει στον ουρανό, να μην ακούγεται και να μην σ' ακούεται από το Θεό. Να είναι μια προσευχή, όπως τη λένε οι άνθρωποι, προσευχούλα, που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, και κανένα αποτέλεσμα στα παιδιά του Θεού που υποχρεούνται να έχουν τη γνώση του Λόγου του Θεού και του Ευαγγελίου. Γιατί έξω στον κόσμο, όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει, όπως και να προσευχηθεί, επειδή δεν ξέρει και επειδή ο Θεός τον αγαπάει και επειδή ο Θεός ξέρει σε ποιον αναφέρεται, και Άγιε μου Νικόλα να τον πει, ο Θεός θα τον ακούσει και θα το απαντήσει, γιατί τον αγαπάει, αλλά δεν θα τον σώζει. Και άλλο να πάει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει κάπου και να ζητήσει, θα του πούνε άντε κατά χάριν στο κάνω, και άλλο ένας άνθρωπος που ξέρει τη διαδικασία που πρέπει να κάνει το αίτημα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και στη γη, αλλά ιδιαιτέρως στην πνευματική μας ζωή, και στη φυσική μας ζωή και ιδιαιτέρως στην πνευματική μας ζωή, είναι απολύτως αναγκαίο να γνωρίζουμε τη διαδικασία αποδοχής αιτημάτων ή αιτήσεων. Εάν θέλω κάτι από την εφορία, από ένα δημόσιο οργανισμό, από το στρατό ή από οτιδήποτε, μου λένε αυτό πρέπει να κάνεις, θα πας αυτή την αίτηση να πάρεις, αυτή να συμπληρώσεις, έτσι να τη συμπληρώσεις, και αφού τη συμπληρώσεις, την υπογράψεις, της βάλεις και ένα χαρτόσημο απάνω ή μια σφραγίδα, και μετά θα πας σε εκείνο το γραφείο και θα περιμένεις. Εάν δεν ακολουθήσεις αυτή τη διαδικασία, ό,τι και να κάνεις θα περιμένεις, απάντηση δεν θα έχει. Όπως ακριβώς χρειάζεται επίγνωση στη διαδικασία των αιτημάτων μας στη φυσική ζωή, ακόμη περισσότερο, αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται επίγνωση στη διαδικασία των αιτημάτων μας στην πνευματική ζωή και στην πνευματική μας σχέση. Γιατί παντού υπάρχουν διατάξεις που προσδιορίζουν ακριβώς βάσει του Λόγου του Θεού πώς ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει, ακριβώς εντελώς ενωμένος με το Λόγο του Θεού, ακριβώς στα ίχνη του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει: θέλω να περπατείτε ακριβώς ως σοφοί και όχι ως άσοφοι, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Άρα στο Λόγο του Θεού απαιτείται ακρίβεια και υπακοή και υποταγή στο θέλημα του Θεού. Αλλιώς ματαία είναι η πίστη σας. Το αλλιώς τι σημαίνει? Το αλλιώς σημαίνει, αδερφοί αγαπητοί, παράβαση. Το αλλιώς, που είναι και ουσιαστικά ο μόμος στη θυσία μας, είναι να πλησιάζεις το Θεό όχι έτσι πως θέλει ο Θεός, αλλά έτσι πως σκέφτεται ένας άνθρωπος, έτσι πως υπολογίζει, έτσι πως διδάσκει και έτσι πως οδηγεί, παραδείγματος χάρη με ανθρώπινες παραδόσεις. Να λοιπόν που έρχεται ένας άνθρωπος και λέει, εγώ ξέρω ένα καλύτερο τρόπο να πλησιάσεις το Θεό, και είναι και πολύ πιο πνευματικός, και είναι και πολύ πιο σωστός. Για να πλησιάσεις το Θεό θα πρέπει να πάρεις, παραδείγματος χάρη, ένα κερί, και ακόμη καλύτερα μια λαμπάδα σαν τον μποϊ σου. Ακόμη καλύτερα. Ή θα πρέπει να νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή. Ή θα πηγαίνεις σε ειδικούς ανθρώπους να μετανοείς, να εξομολογήσεις για να σου συγχωρούν τις αμαρτίες. Ή το παιδάκι σου για να πάει στον ουρανό θα το βαφτίζεις 2 μηνών. Αντετριών. Και μπορώ να φέρω πάρα πολλά από αυτά τα «ή», τα οποία οι άνθρωποι δεν τα φέρνουν μέσα στην κακία τους, αλλά μέσα στην άγνοιά τους. Και έτσι λένε, για να πάω εγώ να κάνω αίτηση στην εφορία, θα πρέπει να περάσω απαραίτητος από το φαρμακείο και τότε θα φτάσω. Ή για να πάω να συναντήσω τον πατέρα μου
θα πρέπει να περάσω πρώτα, που είναι γενικός διευθυντής στην τράπεζα, θα πρέπει να περάσω πρώτα από τρεις γραμματείς, που είναι μεσίτισες, μεσίτριες, που θα με πάνε στον πατέρα μου. Και δημιουργούν ένα συνοθήλευμα, το οποίο δεν είναι από το Θεό και κάποιος άλλος το δημιουργεί, και αυτός ο άλλος είναι ο ενάντιος και ο εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο ανθρωποκτόνος απαρχής. Και δημιουργούνται παραδόσεις ανθρώπινες που οδηγούν με τα πάσης βεβαιότητα σε παραβάσεις στο Λόγο του Θεού τις περισσότερες φορές, με αποτέλεσμα να αποκόπτουν τον άνθρωπο από την ορθή διαδικασία προσέγγισής του προς τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή να του χάνουν το δρόμο, να του αλλάζουν τον προσανατολισμό, να τον κατευθύνουν σε τελείως διαφορετικούς δρόμους, που εκεί να χάνεται μέσα στις ανθρώπινες διδασκαλίες, εντάλματα, εντολές και διατάξεις. Και έτσι να έρχεται ο Χριστός και να λέει «Ματέως αυτοί με σέβονται». Και συνεχίζει «Διδάσκοντες ανθρώπινα εντάλματα, ανθρώπινες διατάξεις, ανθρώπινες διαδικασίες». Και έτσι ο λαός μου χάνεται από έλλειψη της αληθινής γνώσεως, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και εδώ υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: τα θύματα και οι θύτες. Τα θύματα είναι αυτοί που διδάσκονται ανθρώπινες διατάξεις και εντάλματα και πείθονται στις ανθρώπινες διατάξεις και στα εντάλματα, τις δέχονται, τις πιστεύουν, τις κάνουν κτίσμα τους, και όχι μόνο αυτό, αλλά επιμένουν και δεν αλλάζουν γνώμη, λέγοντας «δεν αλλάζω θρησκεία». Και αυτοί οι άνθρωποι χάνονται. Χάνονται από έλλειψη γνώσεως, είναι τα θύματα, τα οποία ζητάνε, δεν περιλαμβάνουν, γιατί κακό ζητάνε, με αποτέλεσμα, αφού προσεύχονται πολύ καιρό και δεν βλέπουν κανένα αποτέλεσμα στη ζωή τους, να χάνουν την εμπιστοσύνη τους, την πίστη τους, και στη συνέχεια να χάνονται τελείως μακριά από το Θεό. Χάνονται τελείως μακριά από το Θεό. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων δύσκολη, που όταν ο άνθρωπος πιστεί δεν αλλάζει εύκολα γνώμη. Όπως ένας Παναθηναϊκός θεωρώ ότι είναι αδύνατο να γίνει Ολυμπιακός, ή ένας αριστερός θεωρώ αδύνατο να γίνει δεξιός. Έχουν πιστεί, έχει γίνει δευτέρα φύση η συνήθεια αυτή, έχουν οικογενειακές καταβολές, έχουν προσωπικές εμπειρίες και βιώματα. Εάν μάλιστα οι επιλογές τους είναι και θρησκευτικές, έχουν και επεμβάσεις από πνεύματα άλλα, πονηρίας, για να τους βεβαιώσουν και να τους διατηρήσουν στην απώλεια και στην κόλαση. Βέβαια, ο Θεός μας αγαπάει όλους. Απόδειξη είναι ότι μας έβγαλε από εκεί μέσα. Εμένα τουλάχιστον με έβγαλε με χέρι κρατεό από εκεί μέσα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και εφόσον έβγαλε όχι εμένα, τον Απόστολο Παύλο από εκεί μέσα, γιατί από εκεί μέσα τον έβγαλε τον Απόστολο Παύλο, από τις παραδόσεις, τις διατάξεις, την μυσαλλοδοξία, τα μίση, τους φανατισμούς. Και ο Απόστολος Παύλος να ομολογεί και να λέει ότι εγώ είμαι ο χειρότερος όλων, δεν είμαι άξιος να φέρνω το όνομα του Χριστού, και ο Θεός τον έκανε Απόστολο. Έχουμε ελπίδα ότι ο παντοδύναμος Θεός, μέσα στην αγάπη Του, ιδίως τις έσχατες αυτές οι μέρες, όπου ξενσηκώνεται το πνεύμα του Αντιχρίστου, και χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι να βλέπω το πνεύμα του Αντιχρίστου να ξεσηκώνεται και να θριαμβεύει, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει «όπου περισσεύει αμαρτία, υπέρ περισσεύει χάρις του Χριστού». Και λέω «αυξήσου πνεύμα του Αντιχρίστου», αλλά θα έρθει το πνεύμα του Χριστού που θα καταβάλει τα πάντα. Και όσο δυναμώνει, τόσο θα εκτείνεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό είμαι απολύτως βέβαιος, μέσα από το Λόγο του Θεού,
ότι όσο αυξάνει το πνεύμα του Αντιχρίστου που ξεκινάει και ξεσηκώνει ανθρώπους να σπάνε, να γκρεμίζουν, που ξεκινάει και ξεσηκώνει ανθρώπους με φυλαργυρίες να καταστρέφουν οικονομικά, κοινωνικά συστήματα και να μην μένει τίποτα όρθιο, ξέρω ότι έρχεται το πνεύμα του Χριστού που θα κυριαρχήσει και το όρος του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί πάνω σε όλα τα βουνά και όλοι οι άνθρωποι θα τρέχουν και θα λένε πάμε για να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου, το Λόγο του Θεού. Είμαστε μακάρι, γιατί ζούμε σε μια εποχή που ξεσηκώνεται το πνεύμα του Αντίχριστου, το πνεύμα της ανομίας. Το μυστήριο της ανομίας υπερισσεύει και είμαστε μακάρι γιατί θα υπερπερισσεύσει η αγάπη του Χριστού, η χάρη του Χριστού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε αλληλούια, αδερφοί. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Δεν μας λυπούν εμάς αυτά που γίνονται, αν και λυπούμεθα για το κακό, αλλά μας χαροποιούν γιατί πίσω από αυτά βλέπουμε να έρχεται η δόξα του Χριστού, η δόξα του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι η πρώτη κατηγορία των θυμάτων. Αλλά υπάρχει και η άλλη κατηγορία που είναι η χειρότερη, των θυτών. Δηλαδή οι ψευδοδιδάσκαλοι, οι ψευδοπροφήτες και όλοι αυτοί που πλανούν τους ανθρώπους μέσα από τα πνεύματα της πονηρίας, καθώς ο διάβολος είναι ο πλανών την οικουμένη όλη και ο κατηγορών τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα στον Πατέρα μας το Θεό. Ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδοπροφήτες που προσφέρουν θυσία με μόμο, αλλά μόμο τρομακτικό. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο κάτι που από τότε που το διάβασα μου έχει μείνει και το θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά που έχω διαβάσει, διότι η οργή του Θεού, αν θέλετε να το διαβάσουμε, είναι σελίδα 994, πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, 18 εδάφιο, διότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων. Ποιον ανθρώπων όμως? Αυτόν οι οποίοι κατακρατούν την αλήθειαν εν αδικία. Να λοιπόν, ποιοι είναι οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι? Αυτοί που γνωρίζουν ποιο είναι το υγιές και το καλύτερο, πρόβατο, κατσικάκι και βόδι, και όμως το Θεό μπροστά για δικό τους συμφέρον, για να μην ξοδέψουν, για δική τους ωφέλεια προσφέρουν το τιμωθάνατο και το αρρωστιάρικο. Είναι αυτοί που ενώ γνωρίζουν την αλήθεια την κατακρατούν εν αδικία. Σε αυτούς αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να ξεχωρίσουμε τον προφήτη από τον ψεύτικο προφήτη. Η Γραφή λέει να προφητεύεται ανά δύο μέσα στην Εκκλησία και άλλοι να διακρίνουν, που αναγνωρίζει η Γραφή την πιθανότητα ο προφητεύων να κάνει λάθος. Αυτός δεν είναι ψευδοπροφήτης, έκανε λάθος. Το λάθος μπορεί να προέλθει από τα συναισθήματά του. Θυμάμαι όταν είχαν επιστέψει ένα ζευγάρι, που τώρα είναι πολύ ευλογημένη οικογένεια, εργάτες του Κυρίου, αυτό το μούν το λόγο της αληθείας, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Κύριος την κοπέλα, τη γυναίκα, της εχάρισε ένα πολύ ωραίο χάρισμα προφητικό, και κάνει μια προφητεία και λέει στις 15 Αυγούστου, στην τύχη το λέω, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, θα βαφτίσω με Πνεύμα Άγιο τον άντρα σου τον τάδε. Όταν τα άκουσα εγώ, λέω την πατήσαμε, τώρα πώς διορθώνουμε? Οπότε ετοιμαστήκανε, το πιστέψανε, συζητάγανε, έρχεται 15 του μηνός και δεν βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο. Στις 16 του μηνός, μαύρες πλερέζες έρχονται. Σε λέω σας περίμενα. Μου λέει αδερφέ τι πνεύμα ήταν αυτό που είπε ψέματα? Λέω το πνεύμα της καρδιάς σου που είναι απατηλή υπερ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Άρα για να το καταλάβεις, πόσο πολύ αγαπάς τον άντρα σου? Μου λέει πολύ.
Πόσο πολύ θέλεις να τον βαφτίσει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο? Πάρα πολύ. Με τα πάσης βεβαιότητος, επειδή ο Θεός δεν προσδιορίζει ώρες, ημέρες και καιρούς, τα κρατάει στο δικό του χέρι, μίλησε η καρδούλα σου που είναι γεμάτη από αγάπη για τον άντρα σου. Και ο Χριστός τώρα θα τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Τώρα που το κατάλαβες εσύ. Σε μια εβδομάδα τον βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Είναι το λάθος των συναισθημάτων μας. Και είτε αγαπάμε κάποιους ή κάποιον πολύ και προφητεύουμε όταν δεν προσέξουμε, ιδίως οι καινούργοι που δεν έχουν την εμπειρία, υπέρ, αλλά υπάρχει και μια άλλη προφητεία που είναι πιο κακή ακόμη, όταν δεν χωνεύουμε κάποιον. Και όταν δεν χωνεύουμε, αρχίζουμε, και όταν είναι καινούργιος ο άνθρωπος, αρχίζουμε, παίρνουμε ένα μαχαίρι και κόβουμε κεφάλια. Και διάφορα. Βέβαια αυτό μπορεί να συμβεί και με ενύπνοια. Γιατί εν το πλήθη των ενυπνίων υπάρχει, δεν υπάρχει ασφάλεια. Ματαιότης υπάρχει. Σκεφτόμαστε λοιπόν κάτι καλό, να έρχεται στη καρδιά μας τη νύχτα, μας δείχνει ένα ενύπνιο, τέλειο. Αλλά δεν είναι από το Θεό. Είναι όνειρο. Καρδιακών το λέω εγώ. Ή κοιλιακών. Καλύτερα. Και βέβαια και αν κάποιον δεν το συμπαθούμε, ιδιαίτερα γιατί κάτι μας έχει κάνει, τον βλέπουμε ότι το χειρότερο. Αυτός δεν είναι ψευδοπροφήτης, εκεί θέλω να καταλήξω. Ούτε ψευδοδιδάσκαλος, γιατί μπορεί να φέρουμε και διδασκαλία. Δεν είναι, κάναμε λάθος. Έτσι νόμισα, έτσι είχα καταλάβει, έτσι το είπα, αλλά δεν είναι έτσι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει πρόθεσης πονηριάς να κρύψεις την αλήθεια και να ενεργήσεις δολίως, εδώ είναι λάθος, το οποίο όπως είπαμε μπορεί να προέλθει είτε από συναισθήματα αλλά ακόμη περισσότερο και από περηφάνεια. Δεν έχω εγώ συναίσθημα θετικό ή αρνητικό προς κάποιους, αλλά η καρδιά μου φούσκωσε, υπερηφανεύτηκα, επήρθη η καρδιά μου και το πνεύμα μου και αρχίζω και λέω πολλά και μεγάλα. Και μάλιστα προσέχω να δω αν τα ακούσανε κιόλας, αν τους έκανε εντύπωση, και περιμένω να μου πούνε και κάποια συγχαρτήρια, είτε με το βλέμμα τους, είτε με το στόμα τους, είτε με οτιδήποτε. Και λέει η Γραφή, όταν θα προφητεύσει ο προφήτης, εάν μεν γίνει, ο Κύριος σε προφήτευσε. Όταν όμως προφητεύσει ο προφήτης και δεν γίνει, τότε αυτός μίλησε εκ της υπερηφανίας της καρδιάς του. Και σε αυτή την περίπτωση, όταν υπερηφανευθεί κάποιος που μεταξύ μας, όλοι μας έχουμε υπερηφανευθεί και υπάρχουν στιγμές που ξανά υπερηφανευόμαστε και έρχεται ο Θεός, μας βοηθάει, μας δίνει επίγνωση και αν δεν καταλαβαίνουμε μας τραβάει και λίγο ταυτί και αν δεν καταλαβαίνουμε μας δίνει και καμιά σφαλιαρίτσα από πίσω. Και καταλαβαίνουμε, σκύβουμε το κεφάλι, ταπεινωνόμεθα και λέμε συγχώρεσέ με, λάθος έκανα. Αλλά είναι είτε είπαμε από συναίσθημα είτε από υπερηφάνεια. Αυτά τα δύο μας φανερώνει εν γέννη για τα λάθη ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει και λάθος αυτό καθεαυτό. Δηλαδή δεν κατάλαβα καλά και το κατάλαβα έτσι και το είπα έτσι σαν να το πω Κύριος. Αυτά δεν είναι ψευδοπροφήτης, δεν είναι ψευδοδιδάσκαλος, διακρίνουμε. Βλέπουμε και καταλαβαίνουμε. Οι υπεύθυνοι, ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι, πλησιάζουμε πολλές φορές, κουβεντιάζουμε, συμβουλεύουμε, προτρέπουμε, όχι φανερά για να μην προσβάλλουμε κανέναν, γιατί τώρα να έρθει ο ποιμένας και να σου πει προφήτευσε λάθος, πρώτα-πρώτα θα αντισταθεί η καρδιά, ύστερα θα θυμώσει. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερος χάρη από το Θεό. Και τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Ερχόμαστε σε επίγνωση, μετανοούμε, πηγαίνουμε στο Θεό, διορθωνόμαστε και προχωράμε από το καλό στο καλύτερο πάντοτε και η συνέχεια μας είναι με μεγαλύτερες εμπειρίες, με το Θεό, με μεγαλύτερη χάρη από το Θεό και με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Όμως ερχόμαστε τώρα στο κακό που είναι κατακρατούσι την αλήθεια εν αδικία όπως αυτούς αποκαλύπτεται η οργή του Θεού και είναι
το κυρίως βδέλυγμα της μιαράς θυσίας και προσευχής. Είναι αυτοί που για προσωπικούς λόγους, είτε οικονομικούς, είτε εξουσίας, είτε δόξας, δεν κάνουν λάθος, αλλά συνειδητά λένε πράγματα τα οποία γνωρίζουν ότι δεν είναι σωστά. Λέει λοιπόν κάπου ο Λόγος του Θεού, αν εγερθεί ανάμεσά σου ένας προφήτης και δώσει σε σένα σημείο και πει προφητεία και αληθεύσει προφητεία, δόξασε το Θεό. Αλλά αν αυτός ο προφήτης μετά έλθει και σου πει ας υπάγομεν να λατρεύσομεν διαφορετικά το Θεό ή άλλους θεούς, τότε πρόσεχε, γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Θεός δοκιμάζει την καρδιά σου. Θα πιστείς στον προφήτη και στη σωστή προφητεία και στα θαύματα που έκανε ο άνθρωπος ή στο Λόγο του Θεού? Εδώ τώρα είναι μια δοκιμασία. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ καλός αδελφός. Κηρύττει πολύ ωραία. Προφητεύει καλύτερα. Συμμαρτυρεί ο Θεός μαζί του. Και ξαφνικά τον βλέπουμε να φέρνει διαφορετική διδασκαλία. Εκεί τι θα κάνουμε? Τώρα πια το συναίσθημα δεν είναι μέσα στην καρδιά του προφήτη, είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που ακούει. Θα υποταχθούμε στο συναίσθημά μας που τον αγαπάμε, που ήταν καλός, που και θα τον ακολουθήσουμε, ή θα σταθούμε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού? Δοκιμάζεται η καρδιά μας. Εάν λοιπόν σταθούμε στο Λόγο του Θεού, δύο καλά συμβαίνουν. Πρώτον, σώζουμε τον εαυτό μας, και δεύτερον, σώζουμε κατά πάθα πιθανότητα τον άλλον που χάλασε, που χάλασε η καρδιά του. Τον βοηθάμε. Δεν του λέμε δίκιο έχεις, τι να κάνουμε, του λέμε λάθος κάνεις και πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί ο Θεός παρακολουθεί, παρακολουθεί την καρδιά μας, τη ζωή μας, τις σκέψεις μας. Εάν λοιπόν συμμετέχουμε στην ψεύτικη του διδασκαλία ή στην ψεύτικη του προφητεία, γινόμαστε συμμέτοχοι αλλοτρίων αμαρτημάτων και γινόμαστε και εμείς καθεαυτοί βδέλυγμα στα μάτια του Θεού, γιατί προσαρμοζόμαστε στην με επίγνωση αλλαγή των πραγμάτων του Θεού. Είναι λοιπόν η πιο σοβαρή κατηγορία της θυσίας με μόμο και της θυσίας με βδέλυγμα. Να χαλάμε χάριν ανθρώπων ή χάριν αισχρού κέρδους ή χάριν οποιασδήποτε άλλης αιτίας την αλήθεια του Λόγου του Θεού και την πορεία τη δική μας, της οικογένειάς μας ή της Εκκλησίας. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν αρχηγοί. Γιατί ο αρχηγός μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση. Και αν έχουμε μάθει να ακολουθούμε αρχηγούς, θα συνεχίζουμε να ακολουθούμε τον αρχηγό. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ένας είναι ο αρχηγός, ο Χριστός. Όλοι εμείς είμαστε δούλοι που υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε μαθητές που μας διδάσκει μόνο ο Χριστός. Και εκείνο που μας ενδιαφέρει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι ο αγιασμός μας, η καθαρότητά μας. Εκείνο που μας ενδιαφέρει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Εκείνο που μας ενδιαφέρει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η Ανάσταση των νεκρών. Δύο πράγματα είναι αυτά μέσα στα οποία ζούμε στην Εκκλησία του Χριστού. Πρώτον η αλήθεια και δεύτερον η αγάπη. Η αλήθεια
στην οποία μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, καθώς μας αποκαλύπτει πάσαν την αλήθεια, και η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών, η αγάπη του Χριστού που συσφίγγει ημάς, και η αγάπη μας που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, ώστε να είμαστε ένα, αγαπημένοι, να φρονούμε το αυτό, να περπατούμε εντελώς ενωμένοι, και αυτή η ενότητα εξασφαλίζεται μόνο από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι μέσα σε μια τέτοια εκκλησία που έχει αυτές τις αρχές και γνωρίζει αυτή τη διαδικασία του Ευαγγελίου, δεν υπάρχει πλάνη και δεν υπάρχει τσακωμός, δεν υπάρχει χωρισμός, δεν υπάρχει διχοστασία, δεν υπάρχουν ομάδες και ομαδούλες, δεν υπάρχουν αρχηγοί και αρχηγίστικοι και υπαρχηγοί, αλλά υπάρχει μία εκκλησία ενωμένη, αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα των τιούτων, μία εκκλησία της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, συνδεδεμένη με το Πνεύμα το Άγιο άρρηκτα, που περπατάει με σιγουριά και ασφάλεια πάνω στα ίχνη του Χριστού, διοικούμενη από το Πνεύμα το Άγιο, οδηγούμενη από το Πνεύμα το Άγιο. Οδηγούμενη σημαίνει η καρδιά της και τα θελήματα και οι βουλές της προσδιορίζονται απολύτως από το Πνεύμα το Άγιο, και διοικούμενη σημαίνει το πνεύμα, η λογική και η σκέψη πάλι προσδιορίζονται και κατευθύνονται απολύτως από το Πνεύμα το Άγιο, και έτσι αυτή η εκκλησία είναι πραγματικά η εκκλησία του Χριστού. Και όλοι μαζί. Δεν ψάξουμε να βρούμε ο ένας λάθος τον άλλον, αντίθετα όλοι μαζί ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια μέσα από το Ευαγγέλιο. Και όταν ο άνθρωπος έχει πάρει αυτή τη στερεά απόφαση να ενδιαφέρεται και να ψάχνει να βρει την αλήθεια, καθώς είναι γεγραμμένο ζητείτε και θέλετε ευρύ, το βέβαιο είναι ότι αυτή η εκκλησία θα περπατάει απολύτως μέσα στην αλήθεια. Και όταν αυτή η εκκλησία ζητάει την αγάπη του Θεού, καθώς πάλι είναι γεγραμμένο ζητείτε και θέλετε ευρύ, και αν αιτεί κιόλας από το Θεό την αλήθεια, καθώς είναι γεγραμμένο αιτείτε και θέλει σας δοθεί, τότε θέλουν μια εκκλησία πραγματικά αγία και τέλεια, γιατί αυτή την εκκλησία θα την αγιάζει, θα την τελειοποιεί και θα την καταρτίζει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Θα τη φροντίζει και θα την περιθάλπτει με πατρική αγάπη ο ίδιος ο Πατέρας ο Ουράνιος, και θα την οδηγεί και θα την διοικεί μέσα στο φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου ο ίδιος ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Μία εκκλησία χωρίς μόμο, με αδυναμίες, με λάθη, αλλά με μεγάλη μακροθυμία, με μεγάλη υπομονή, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Μια εκκλησία που δεν κρίνει, δεν κατακρίνει, αλλά προσεύχεται και υπηρετεί, και μια εκκλησία που δεν διεκδικεί ούτε δόξα, ούτε τιμή, ούτε πρωτοκαθεδρίες. Μία εκκλησία την οποία διεκδικεί ο Πατέρας Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, δική Του, αγία και αμόμητο. Και εμείς θέλουμε αυτές να είναι οι αρχές που διέπουν όλους εμάς μέσα σε αυτή τη μικρή εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός. Και δεν θέλουμε να ξεφεύγουμε ούτε σε ανθρώπινες παραδόσεις, ούτε σε ανθρώπινες διδασκαλίες, αλλά ούτε και σε ψευδοδιδασκαλίες και ψευδοπροφητείες, αλλά ούτε και σε αρχηγούς ανθρώπων, ούτε σε ηγεμόνες, ούτε σε καθοδηγητές, ούτε σε δασκάλους, ούτε σε καθηγητές, όπως είπαμε, αλλά μία εκκλησία που όλοι θα είμαστε μαθητές του Χριστού, αδελφοί, υπηρέτες ο ένας τον άλλον, και εκείνο το οποίο θα διεκδικούμε πάντοτε θα είναι η δόξα του Χριστού μέσα στην εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός, μέσα στις οικογένειές μας και μέσα στην προσωπική μας ζωή. Και τότε, αδερφοί αγαπητοί,
ουδέν βδελικτών θα υπάρχει ανάμεσά μας, στη ζωή μας, στις οικογένειές μας και στην Εκκλησία. Μία Εκκλησία που πραγματικά θα προσφέρουμε τα σώματά μας και όλη η Εκκλησία θα προσφέρεται θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστο στον Θεό, το οποίο θα είναι πραγματικά η λογική μας λατρεία. Το επόμενο θέμα το οποίο πρέπει να δούμε είναι, και θέλω να το διαβάσουμε, στη σελίδα 191, από το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 18 κεφάλαιο από το βιβλίο Δευτερονόμιο και το 9 εδάφιο, που έχει σχέση περισσότερο όχι με τις διδασκαλίες, όσο με το φρόνημα του κόσμου, με τα βδελίγματα των εθνών. Διαβάζω λοιπόν από το Ιώτα Ήτα, 18 κεφάλαιο, 9 εδάφιο, στη σελίδα 191 από το βιβλίο Δευτερονόμιο. «Αφού εισέλθεις στην γη την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει σε, δε θέλεις μάθει να πράττεις κατά τα βδελίγματα των εθνών εκείνων. Δε θέλει ευρεθεί σε ουδείς διαπερνών τον ιόν αυτού ή τη θεγατέρα αυτού δια του πυρός, ή μαντευόμενος, μαντίαν, ή προγνώστης των καιρών, ή ονοσκόπος, ή μάγος, ή γόης, ή ανταποκριτής δαιμονίων, ή τερατοσκόπος, ή νεκρομάντης, διότι πας ο πράτων ταύτα, είναι βδέλυγμα εις το Θεό, και εξαιτίας των βδελυγμάτων τούτων, Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απεμπροσθέν σου. Τέλειος θέλεις είστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, διότι τα έθνη ταύτα τα οποία θέλεις κατακληρονομήσει έδωκαν ακρόασιν εις προγνώστας των καιρών και εις μάντης. Σε όμως ο Κυριός σου δεν αφήκε να πράττεις αυτά». Στη Γενή Διαθήκη τι λέει? Στη συνέχεια, αφού παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό που είναι η λογική σας λατρεία, «και μη μεταμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον». Άρα ζούμε σε έναν κόσμο, σε έναν κόσμο αμαρτίας, παράβασης, σε έναν κόσμο γεμάτο από όλα τα σκάνδαλα που ο διάβολος σπέρνει μέσα σε αυτόν, καθώς είναι το χωράφι του, ο αγρός του, με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε παράβαση, ανομία και αμαρτία και αδικία έξω από το Λόγο του Θεού. Και μας λέει τώρα ο Θεός αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού τους οδήγησε και τους πρότρεψε να μετανοήσουν, να βαφτιστούν στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και να περιμένουν την επαγγελία του Πατρός, και ολοκλήρωσε «σώθητε από της γενεάς αυτής της διεστραμμένης». Και μάλιστα ακόμη ο Ιησούς Χριστός, προσευχόμενος τον Πατέρα του λίγο πριν παραδώσει το σώμα του για σταύρωση, παραδώσει το σώμα του εις τον κρίνοντα δικαίως, είπε «Πάτερ, φύλαξον αυτούς εν το κόσμο και κάμε αυτούς εν». Στον κόσμο θα είναι, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό τον κόσμο θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Θα δούμε μάγους, θα δούμε μάντις, θα δούμε αστρολόγους, θα δούμε χαρτορίχτρες, καφετζούδες, γόητες, σατανιστές, ανταποκριτές δαιμονίων, που είναι οι πνευματιστές, οι οποίοι, αυτό είναι ανταποκριτές δαιμονίων, αυτός λέει είναι πνευματιστής, καλύπτει τα πνεύματα του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Νικολάου, για να σου φανερώσουν το μέλλον. Ανταποκριτές δαιμονίων, νεκρομάντης, τερατοσκόπους, και όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι έχουν μία μεγάλη αγωνία για το αύριο. Όμως έρχεται ο Χριστός σε εμάς, στα παιδιά του, και λέει «μη με ρημνάτε για την αύριο». Καθόλου. Αρκετών το κακό της ημέρας. Για την αύριο θα με ρημνήσει ο Πατέρας σας ουράνιος. Αυτός θα φροντίσει. Μόνο αυτός ξέρει. Δεν χρειάζεται να πας να μάθεις. Και αδελφοί αγαπητοί, είναι τρομακτικό το τι γίνεται μέσα στον κόσμο αυτό,
με τους αστρολόγους, τους μάντες, τους μάγους, τους επαϊδούς, ακόμη τους σατανιστές, τους πνευματιστές, τους ανταποκριτές των δαιμονίων. Φοβερό είναι τι γίνεται. Άνθρωποι σοφοί για τον κόσμο βέβαια. Μορφωμένοι, πλούσιοι, βιομήχανοι, φοπλιστές. Έχουν καθένας τον προσωπικό τους μάγο, τον προσωπικό τους μάντη και τον προσωπικό τους αστρολόγο. Αν πεις γε για ηθοποιούς και τραγουδιστές, βιομηχανία αστρολόγων. Πώς θα πάω, τι πρέπει να κάνω? Και εμπιστεύονται. Και αν είναι και κανένας ή καμία ερωτευμένη, πώς θα τον κερδίσω? Και παίρνουν χαϊμαλιά και κάνουν και διάφορα πραγματάκια. Και εκείνο που θέλω να πω, αδελφοί αγαπητοί, είναι ότι ο διάβολος ενεργεί ανάμεσα σε αυτούς. Αλλά πώς? Πλανώντας τους, προσπαθώντας να κερδίσει τη ζωή τους, την ψυχή τους, να επιβάλλει τα θελήματά του και τη δόξα του. Ο Θεός να μας φυλάει. Εμείς θέλουμε, αδελφοί αγαπητοί, ένα πράγμα. Θέλουμε τη χάρη του Χριστού στη ζωή μας. Γιατί εμείς περπατάμε όχι δια της όψεως, ούτε δια της ερεύνης. Εμείς περπατάμε δια της πίστεως. Και πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη. Ξέρουμε ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Και δεν έχουμε πνεύμα δειλίας μέσα μας, αλλά έχουμε πνεύμα δυνάμεως, αλλά και αγάπης, αλλά και σοφίας. Ο χριστιανός είναι φως. Δεν χρειάζεται φως. Έχει το φως. Είναι ο Χριστός. Ξέρει που πάει. Έχει λίχνον φέκοντα σε σκοτεινό τόπο το Ευαγγέλιο του Χριστού, τον προφητικό λόγο του Θεού. Γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Και αν χρειαστεί να μάθει κάτι περισσότερο, έχει το Πνεύμα το Άγιο που το αποκαλύπτει τα μέλλοντα αν χρειάζεται. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις μεθοδίες του διαβόλου. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει εξουσία να πει στο όνομα του Χριστού διάβολε σε δένω, σε επιτιμώ, σε διώχνω. Γιατί δεν είναι αυτός ο δυνατός, αλλά αυτός που κατοικεί μέσα του είναι ο δυνατός. Οι άνθρωποι κάνανε και θυσίες των γιών τους και των θυγατέρων τους, ανθρωποθυσίες, και κάνουν και σήμερα. Προκειμένου να γίνει ηθοποιός η κόρη μου, θυσιάζω τα πάντα και την ψυχή μου ακόμη. Θέλω να τη δω μεγάλη ηθοποιό. Ναι, αλλά πάει η κόλαση. Θα είναι δυστυχισμένη. Η κόλαση θα έρθει μέσα της να κατοικήσει και μέσα του. Και αρχίζουν και επιλέγουνε. Και μέσα στην επιλογή τους φέρνει ο διάβολος χίλια δυο πράγματα. Τι θέλετε? Δόξα πάρτε. Πλούτη πάρτε. Φιλοσοφίες. Να μην πω τώρα. Φιλοσοφίες όσες θέλετε, οι οποίες όμως έχουν ένα χαρακτηριστικό: δεν δέχονται τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν δέχονται το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα, ότι ο Θεός ήλθε εν σαρκή και είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Μέσα στον κόσμο αυτό λοιπόν, όπως είπαμε, κυβερνάει, βασιλεύει, δοξάζεται το μυστήριο της ανομίας, το πνεύμα του Αντίχριστου. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο Θεός έχει έναν τόπο Άγιο που είναι πλημμυρισμένος από φως, από αλήθεια, από αγάπη, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Δεν είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, σούπερ μαν, υπεράνθρωποι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα μωρά του κόσμου του το εξέλεξε ο Θεός, αλλά με ένα σκοπό: να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα ασθενή του κόσμου του το εξέλεξε ο Θεός, για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Τα μη όντα εξέλεξε ο Θεός, για να κατεσχύνει τα όντα. Εάν λοιπόν
θέλουμε να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας. Ας είμαστε ενώπιον του ανθρώπων μωροί, ανόητοι, ένε και το Ευαγγελίο του Χριστού, ασθενείς και αδύναμοι, με επίγνωση, γιατί είμαστε άνθρωποι και μας βεβαιώνει το Ευαγγέλιο του Χριστού, και μη όντα, δεν έχουμε να φανερώσουμε τίποτα σαν προσωπικότητα. Το μόνο το οποίο έχουμε να φανερώσουμε είναι τη χάρη του Χριστού στη ζωή μας. Και αν καυχόμεθα για κάτι, καυχόμεθα εν Χριστώ Ιησού. Και έτσι τα βδελίγματα των εθνών δεν μπορούν να μας αγγίξουν. Οι εξουσίες του διαβόλου με τις διάφορες μαγείες και οτιδήποτε άλλο κάνει δεν μπορούν να μας πλησιάσουν. Ουδε μία γοητεία, ουδε μία μαγεία δεν ισχύει στα παιδιά του Θεού. Ο διάβολος είναι αδύναμος. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι νικημένος στο σταυρό του Γολγοθά. Γιατί εμείς ανήκουμε στον νικητή. Εμείς ανήκουμε στον ισχυρό. Εμείς ανήκουμε στον βασιλέα των βασιλέων, που είναι ο Ιησούς Χριστός, και στον Κύριο των Κυρίων. Εμείς ανήκουμε στον βασιλέα των βασιλευόντων, τον Κύριο των Κυριευόντων, που είναι ο μόνος Δεσπότης, ο Πατέρας Θεός, ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο, ο Τριαδικός Θεός, ο μόνος Δεσπότης, που κατοικεί εις φως απρόσιτο. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει: μη φοβού, μόνο πίστευε. Εγώ θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρας έως συντελείας του αιωνός. Αμήν. Αλληλούια, Κύριε μου. Δόξα. Ψάλλουμε τον ύμνο.